Καλημέρα σας. Ονομάζομαι Γιώργος Λούντζης, είμαι υποψήφιος διδάκτορας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, στο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Να ευχαριστήσω αρχικά τον κύριο Γιωτάκο και την Επιτροπή για την ευκαιρία που μου δίνει, μας δίνει, γιατί είμαστε μια ομάδα στο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, να μοιραστούμε μαζί σας τις προσπάθειες που κάνουμε να προσεγγίσουμε με έναν ιδιαίτερο τρόπο να προτείνουμε στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς νέους τρόπους διοίκησης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού υπό την επίβλεψη του καθηγητή του κυρίου Θεοδόση Παλάσκα του τμήματός μας. Κάποιος θα αναρωτηθεί πολύ εύλογα πώς είναι δυνατόν ένα τμήμα οικονομικών επιστημών να ασχολείται με τον εγκέφαλο. Και όμως φαίνεται, τουλάχιστον τα τελευταία 5 χρόνια στα οποία βρίσκομαι εγώ στο τμήμα αυτό, φαίνεται ότι ένας υγιής εγκέφαλος είναι ένας εγκέφαλος ο οποίος μπορεί να πάρει αποτελεσματικές αποφάσεις και φυσικά να εφαρμόσει αποτελεσματικά διάφορα μοντέλα διοίκησης τα οποία έχουν ως βάση τη συναισθηματική νοημοσύνη. Προχωρώ λοιπόν. Στόχος να σας πω ότι αυτής της παρουσίασης είναι να μοιραστώ και είναι μια μεγάλη ευκαιρία και για την ομάδα του τμήματός μας αλλά και για μένα προσωπικά. Είναι μεγάλη χαρά να μοιραστώ μαζί σας τις προσπάθειες που κάνουμε και σε ποιο επίπεδο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Θα σας πω, είναι λίγο έτσι, πολύ εν συντομία με το τι ασχολείται η διδακτορική μου διατριβή, γιατί είναι άμεσα συνδεδεμένη για αυτό που θέλω να μοιραστώ μαζί σας. Γιατί στόχος μου είναι λοιπόν, όπως ήθελα να πω, να μοιραστώ ένα εργαλείο το οποίο διαμορφώσαμε, δημιουργήσαμε στο τμήμα για να εξυπηρετήσουμε ουσιαστικά μία έρευνα την οποία διεξήγαμε πέρσι την άνοιξη-καλοκαίρι. Η διδακτορική μου διατριβή αφορά την διερεύνηση μιας νέας προσέγγισης στο management που βασίζεται στις διαστάσεις της συναισθηματικής νοημοσύνης και κυρίως στη διάσταση της ενσυναίσθησης αλλά και της δυνατότητας κάποιου να μπορεί να αυτορυθμίζει το συναίσθημά του, βάζοντας όμως και την παράμετρο του γενικότερου τρόπου ζωής αυτής που εφαρμόζει το μοντέλο διοίκησης που έχει επιλέξει να εφαρμόσει. Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της διδακτορικής μου διατριβής και της βασικής έρευνας, ξεκινήσαμε λοιπόν από 2 χρόνια πριν, αν θυμάμαι καλά, να δημιουργήσουμε ένα εργαλείο το οποίο θα μπορέσει να μας βοηθήσει στο να μπορέσουμε δηλαδή να συσχετίσουμε ουσιαστικά το κατά πόσο η διαδικασία λήψης απόφασης μπορεί να επηρεαστεί από την διατροφή, τις συνήθειες και το γενικότερο τρόπο ζωής κάποιου. Θα μου επιτρέψετε στην πορεία να αναφέρουμε ως NHL, γιατί έτσι το έχουμε ονομάσει για εν συντομία, το Nutrition Habits και Lifestyle. Είναι το εργαλείο, είναι ένα subscale του συνολικού εργαλείου που δημιουργήσαμε, αναπτύξαμε και για το οποίο, επειδή η διαμόρφωση αυτού του εργαλείου έγινε με πολύ προσεκτικές κινήσεις, διότι δεν είμαστε ούτε γιατροί ούτε διατροφολόγοι, αλλά επειδή, όπως ξέρουμε όλοι, φαντάζομαι, πλέον η τάση είναι πλέον όλα τα ερευνητικά συμπεράσματα, ευρήματα, να τα βλέπουμε με μια διεπιστημονική έτσι, οπτική, δανειστήκαμε λοιπόν με πολύ προσοχή και ευαισθησία γνώσεις και εργαλεία από επιστήμες όπως την ιατρική και την διατροφολογία για το διδακτορικό μου και την κοινωνική ψυχολογία, συγγνώμη πιο συγκεκριμένα, έτσι και φυσικά τις επιστήμες της διοίκησης
και της οικονομικής. Δεν θα σταθώ πάρα πολύ, γιατί είναι αρκετά γνωστό ότι η υγιής εγκεφαλική λειτουργία συνδέεται και με την βιωμένη ευημερία μας. Φαίνεται ότι οι φυσικοί άνθρωποι οι οποίοι υιοθετούν την φυσική άσκηση, έχουν δηλαδή αθλητικές δραστηριότητες, υπάρχουν επιδράσεις στο cognitive. Αυτά βέβαια είναι από την πλευρά τόσο της ψυχολογίας και της ιατρικής, αλλά και τις τελευταίες έτσι, δεκαετίες, τα τελευταία χρόνια φαίνεται ότι το κομμάτι αυτό έχει αρχίσει, δηλαδή το κομμάτι του να φροντίζουμε τον εαυτό μας, να φροντίζουμε, συγγνώμη, τη διατροφή μας, τον εγκέφαλό μας και να υιοθετούμε έτσι υγιεινούς τρόπους ζωής, είναι και ένα κομμάτι που έχει μπει στον τομέα των οικονομικών. Μέσω της νευροεπιστήμης και πιο συγκεκριμένα των neuroeconomics, αυτό που φαίνεται, τουλάχιστον και αυτό που εμείς έχουμε αναγνώσει, είναι ότι αποδεικνύεται πλέον, δηλαδή, όχι απλά φαίνεται, ότι η κλασική οικονομική θεωρία του ότι παίρνουμε ορθολογικά αποφάσεις, αυτό πλέον έχει καταρριφθεί. Διότι είμαστε άνθρωποι και έχουμε συναισθήματα. Οπότε αυτή είναι μία παράμετρος στην οποία πρέπει να συμπεριλάβουμε, ειδικά στο κομμάτι των επιλογών και των αποφάσεων. Στην αναζήτησή μου έτσι για έναν ορισμό της, το τι είναι lifestyle, τι είναι τρόπος ζωής, υπήρχαν διάφοροι, υπάρχει πληθώρα ορισμών. Έτσι, έναν το πιο ευρύ ορισμό που θεωρώ ότι περιέχει όλα είναι αυτός, που περιέχει τον δείκτη μάζα σώματος. Νομίζω ότι περισσότεροι γνωρίζουμε τι είναι ο δείκτης μάζα σώματος. Εντάχει, είναι ένας δείκτης ο οποίος μας δείχνει το κατά πόσο αν είμαστε λιποβαρείς, αν έχουμε κανονικό βάρος, αν είμαστε υπέρβαροι ή αν είμαστε παχύσαρκοι. Το BMI, ο δείκτης μάζας σώματος, είναι μια ένδειξη για το γενικότερο τρόπο ζωής που έχει κάποιος, αφενός, αλλά μελετώντας έτσι λίγο παραπάνω τη διατροφολογία, φαίνεται ότι ο BMI, ας πούμε, δεν είναι, αποκλεί κάποιες ομάδες ανθρώπων, όπως, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν είναι ακριβής, μάλλον, για κάποιες ομάδες ανθρώπων, όπως, για παράδειγμα, τους αθλητές, οι οποίοι μπορεί να έχουν, να φαίνεται ότι έχουν αυξημένο βάρος, γιατί οι μεταβλητές που έχει μέσα είναι το βάρος και το ύψος. Οπότε υπάρχουν οι αθλητές οι οποίοι μπορεί να έχουν αυξημένο βάρος, αλλά στην πραγματικότητα έχουν πάρα πολύ χαμηλά ποσοστά λίπους. Ωστόσο, για το γενικότερο πληθυσμό, το BMI είναι ένας έτσι, δείκτης καλής υγείας, να το πω έτσι, μάλλον, του τρόπου ζωής. Φυσικά, περιέχεται μέσα στο lifestyle, υπάρχει η άσκηση, η άθληση δηλαδή που μπορεί να έχει κάποιος στην καθημερινότητά του, είναι ο ύπνος, είναι η χρήση ουσιών, είτε φαρμακευτικών είτε ναρκωτικών ουσιών ή οποιοδήποτε ουσιών, τέλος πάντων, που μπορεί να παίρνει κάποιος. Ακόμα και η εφαρμογή των νέων τεχνολογιών είναι κομμάτι του τρόπου ζωής κάποιου. Είναι ο γενικότερος, λοιπόν, περιέχει, λοιπόν, πάρα πολλές μεταβλητές, να το πω έτσι, το lifestyle. Εμείς όμως, επειδή το δείγμα μας, γιατί προχωρήσαμε, όπως σας είπα, σε μία έρευνα σχετικά με την διαδικασία ληψίας απόφασης και το lifestyle, δεν τα βάλαμε όλα, επειδή κάναμε, είναι baby steps, σύν το ότι απευθυνθήκαμε σε το δείγμα μας δηλαδή ήταν το υγιές ανθρώπινο δυναμικό. Τι εννοώ ως υγιές ανθρώπινο δυναμικό? Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι άνθρωποι που δεν ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, δεν είναι διαβητικοί, δεν είναι εγκυμονούσες, ας πούμε, για παράδειγμα, ή λεχόνες, όπου εκεί υπάρχουν διάφορα, ή ανήκουν σε κάποια άλλη ευπαθή ομάδα που υποχρεούνται να παίρνουν κάποια φαρμακευτική αγωγή. Οπότε τους εξαιρέσαμε αυτούς τους ανθρώπους από την έρευνα. Θα μπορούσε φυσικά να διερευνηθεί το εργαλείο αυτό και να τους εντάξει μέσα υπό συνθήκες, βέβαια.
Εδώ πέρα τώρα θα σας δείξω τη σχέση με την οποία ξεκινήσαμε να δουλεύουμε την έρευνα σε σχέση με την λήψη απόφασης και το πώς καταλήξαμε να μιλάμε για lifestyle και διατροφή. Οι ορμόνες, το ξέρουν οι γιατροί καλύτερα από εμένα, φυσικά, τα επίπεδα των ορμονών και αυξομοιώσεις τους έχουν επίδραση στην εγκεφαλική λειτουργία και αυτό έχει με τη σειρά του ως αποτέλεσμα να επιδράσει στην συναισθηματική κατάσταση κάποιου. Και αυτό φυσικά στο πώς τελικά παίρνουμε κάποια απόφαση. Εξετάζοντας τη βιβλιογραφία, καταλήξαμε ότι 6 είναι αυτές οι ορμόνες οι οποίες μπορούν να έχουν επίδραση στην συναισθηματική κατάσταση κάποιου. Είναι η κορτιζόλη, η οκυτοκίνη, η τεστοστερόνη, η βασοπρεσίνη, η προγεστερόνη και η ινσουλίνη. Εδώ τώρα λίγο θα σας ξετυλίξω τη συλλογιστική με την οποία εμείς καταλήξαμε στο εργαλείο αυτό της συναισθηματικής ισορροπίας, θα πω, που μπορεί να έχει κάποιος υιοθετώντας συγκεκριμένες συνήθειες και ξεκινώντας ως έτσι μια πολύ σημαντική παράμετρος είναι η κατανάλωση σπιτικού φαγητού. Γνωρίζουμε οι περισσότεροι, έτσι είναι κοινώς αποδεκτό, είναι γνωστό, ότι το μαγειρεμένο φαγητό είναι καλύτερο φυσικά από το φαγητό που παραγγέλνουμε ή από το fast food. Ο λόγος απλώς ότι γνωρίζουμε τις πρώτες ύλες τις οποίες χρησιμοποιούμε, με αποτέλεσμα μπορούμε να κρατούμε και χαμηλά έχουμε τη δυνατότητα να διατηρούμε τα τρανς λιπαρά χαμηλά σε περιεκτικότητα σε ό,τι αφορά το τελικό προϊόν το οποίο εμείς τελικά θα καταναλώσουμε. Μάλιστα, θυμόμουνα, φτιάχνοντας αυτή την παρουσίαση, θυμήθηκα και ένα ντοκιμαντέρ που είχε βγει κάποια στιγμή, κάποια χρόνια πριν, για μια μεγάλη αλυσίδα fast food, το Super Size Me, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, το οποίο τι έκανε ο ίδιος ο κινηματογραφιστής, κατανάλωνε επί ένα μήνα fast food, φαγητό από fast food, και τα αποτελέσματα φυσικά ήταν τραγικά, διότι πήρε πάρα πολλά κιλά και ήταν όλα λίπους, και το follow-up μετά που είχε έδειξε ότι δεν μπορούσε ούτε εύκολα να τα χάσει και μάλιστα οι αιματολογικές του εξετάσεις είχαν διαταραχθεί τόσο που έκανε νομίζω περίπου ένα χρόνο μέχρι να τα επαναφέρει, εάν θυμάμαι καλά. Και εδώ πέρα βέβαια συνδέεται με τον δείκτη μάζας σώματος που φυσικά η παχυσαρκία είναι ένας παράγοντας που μπορεί να μας να δημιουργήσει προβλήματα υγείας. Εξετάζοντας τώρα την κορτιζόλη, είναι μία ορμόνη η οποία φαίνεται ότι είναι μία ορμόνη τέλος πάντων που δημιουργεί καθόλου ευχάριστα συνθήκες ευχάριστες. Θα εξηγήσω λίγο παρακάτω. Είναι όμως μία ορμόνη η οποία μπορεί να εξισορροπηθεί με τη φυσική άσκηση. Έρευνες μάλιστα έχουν δείξει ότι η σωματική άσκηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως αγωγή έναντι της, του άγχους ή της κατάθλιψης. Φαγητά, τροφές οι οποίες περιέχουν υψηλή περιεκτικότητα σε υδατάνθρακα και λιπαρά έχουν την τάση να αυξάνουν την έκρηση της κορτιζόλης. Αυτό φυσικά έχει ως αποτέλεσμα να μας δημιουργεί κάποια συμπτωματολογία στο σώμα μας, όπως την αύξηση της αρτηριακής πίεσης, τη δημιουργία του άγχους, αίσθημα κόπωσης, εναλλαγές στην διάθεσή μας, πολλές φορές ζαλάδα. Όλα αυτά συμβάλλουν, και εδώ είναι το outcome που μας ενδιαφέρει, λόγω της συμπτωματολογίας που βιώνουμε εκείνη τη στιγμή, να νιώθουμε μία αίσθηση πίεσης, μία αίσθηση τέλος πάντων όχι πολύ άνετη, μέσα στην οποία αυτό που αισθανόμαστε εκείνη τη στιγμή δεν είναι ευχάριστο. Η οκυτοκίνη, που είναι ο αντίποδας της κορτιζόλης, είναι η ορμόνη της χαράς, είναι η ορμόνη της αγάπης. Όπως είπα πριν, εδώ πέρα, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν μπορούσαμε να εντάξουμε τις λεχόνες, διότι η οκυτοκίνη στην περίοδο της συλλογίας είναι υπερβολικά αυξημένη, και όχι μόνο η συγκεκριμένη ορμόνη.
Οπότε δεν μπορούσαμε να την, αυτή την ομάδα ανθρώπων, δεν μπορούσαμε εργαζομένων να την εντάξουμε μέσα στο δείγμα μας. Είναι η ορμόνη της χαράς, είναι η ορμόνη η οποία φαίνεται ότι ενθαρρύνεται η έκρησή της όταν ασχολούμαστε με συνήθειες οι οποίες μας προκαλούν εφορία, είναι όταν ακούμε ένα τη μουσική που μας αρέσει, όταν έχουμε χρόνο με τους δικούς μας ανθρώπους. Μάλιστα κάπου διάβασα πάλι ότι περίπου 20 με 30 δευτερόλεπτα αγκαλιάς με κάποιον άνθρωπο που αγαπάμε ενθαρρύνει πάρα πολύ την έκρηση της οκυτοκίνης. Φυσικά είναι μόνο θετικά τα συναισθήματα που μπορεί να δημιουργήσει αυτή η έκρηση της ορμόνης. Μας δημιουργεί μια συναισθηματική ισορροπία, ένα αίσθημα ασφάλειας. Και μάλιστα πάλι επίσης κάπου διάβασα ότι είναι και η ορμόνη η οποία ενθαρρύνει την σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ βρέφους και μητέρας τους πρώτες μήνες ζωής ενός βρέφους. Τεστοστερόνη. Η τεστοστερόνη επίσης υπάρχουν κάποιες ομάδες τροφών οι οποίες φαίνεται ότι είναι, που έχουν αυξημένη την βιταμίνη D. Ενθαρρύνουν την έκρηση της συγκεκριμένης ορμόνης. Η τεστοστερόνη επίσης φαίνεται από έρευνες ότι όταν είναι αυξημένη είναι δυσανάλογη ως προς το impact που έχει στο cognitive control. Η συμπτωματολογία της αυξομοίωσης αυτής της ορμόνης, όπως βλέπετε, είναι πάρα πολλά που μπορούν να προκληθούν. Να πω εδώ σε αυτό το σημείο το, γιατί είναι αρκετά σημαντική η διευκρίνηση που θέλω να κάνω. Ιδανικά, και είναι κάτι το οποίο θα ήθελα, ας πούμε, κάποια στιγμή να συμβεί και με μεγάλη μου χαρά να δώσω όλη τη γνώση την οποία έχουμε συλλέξει μέχρι τώρα και την έρευνα που έχουμε κάνει με τα συμπεράσματά της σε ανθρώπους που θέλουν να το προχωρήσουν αυτό το εργαλείο. Να μπω και εγώ μέσα σε αυτό, φυσικά εννοείται, να εμπλακώ. Θα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον να κάναμε κλινικές μελέτες πάνω σε αυτό. Εμείς λοιπόν μπήκαμε στη διαδικασία βιβλιογραφικά να προσεγγίσουμε το ζήτημα και να δούμε τι επιδράσεις μπορεί να έχει στα επίπεδα ορμονών. Προφανώς δεν μπορούμε να ελέγξουμε αν αυτά είναι εκτός ή εντός ορίων. Αυτό όμως που παρατηρήσαμε βιβλιογραφικά είναι ότι με βάση αυτή τις διατροφικές συνήθειες ή ακόμα και, τις συνήθειες που έχουμε, δηλαδή της άθλησης ή ακόμα της καφείνης και του αλκοόλ που μπορεί να καταναλώνουμε, αν αυτό έχει σκαμπανεύασμα, fluctuation ουσιαστικά των επιπέδων των ορμονών. Ιδανικά, και θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να μπορούσε να γίνει, να κάναμε και κλινικές μελέτες, δηλαδή να τα βλέπουμε δηλαδή, πραγματικά με αριθμούς. Επανέρχομαι λοιπόν στο κομμάτι αυτό της τεστοστερόνης, ότι όλες αυτές η συμπτωματολογία δημιουργεί έντονες συναισθηματικές διακυμάνσεις, πράγμα το οποίο πάλι δεν είναι μια ευχάριστη συνθήκη μέσα στην οποία εμείς εκείνη τη στιγμή, μια ευχαρίστη συνθήκη την οποία βιώνουμε. Σε ό,τι αφορά την αντιδιουρητική ορμόνη, είναι η ορμόνη η οποία ρυθμίζει την ενυδάτωση του σώματός μας. Εδώ δεν θα πω κάτι που δεν ξέρουμε. Τα αλμυρά, τα φαγητά, τα υψηλής περιεκτικότητας σε αλάτι δηλαδή, το αλκοόλ και η καφεΐνη φαίνεται ότι μειώνει την έκρηση αυτής της ορμόνης με αντίστοιχη συμπτωματολογία. Επίσης, μας δημιουργεί συμπεριφορές επιθετικές, συχνοουρία. Μία αβεβαιότητα μας δημιουργεί μία συνθήκη της αβεβαιότητας, συναισθήματα πάλι καθόλου άνετα. Η προγεστερόνη, επίσης οι αυξομοιώσεις της προγεστερόνης και μάλιστα είναι και κυρίως για τις γυναίκες οι οποίες έχουν αυξομοιώσεις έντονες και λόγω του κύκλου τους είναι ρυθμιστής της διάθεσής τους, πάλι δημιουργεί μη ασφαλή συναισθηματική συνθήκη εκείνη τη στιγμή που βιώνει κάποιος. Κάποια και η ινσουλίνη, η οποία είναι, θεωρώ, από τις πιο καλά μελετημένες ορμόνες, τουλάχιστον από αυτό που είδα εγώ μελετώντας την αρθρογραφία,
υψηλής περιεκτικότητας σε ζάχαρα τροφές έχουν σαν αποτέλεσμα και την υψηλότερη έκρηση της ινσουλίνης που μεταβολίζει ουσιαστικά το ζάχαρο. Δημιουργεί υψηλές, πάρα πολύ έντονη συμπτωματολογία η έκρηση της ινσουλίνης, όπως είναι πονοκεφάλους, νευρικότητα, λιθαργικότητα. Μάλιστα, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που μάλιστα κάποια στιγμή που είχα δηλαδή συζητήσει με κάποιον διαιτολόγο, διατροφολόγο, μου είχε πει ότι όταν, ας πούμε, για παράδειγμα, καταναλώνεις πάρα πολύ συνθητούς υδατάνθρακες, όπως για παράδειγμα μακαρόνια, συνήθως νιώθουμε αυτή την υπνηλία. Αυτό είναι αποκοίημα ουσιαστικά της ινσουλίνης. Επίσης, καθόλου συναισθήματα έτσι, θετικά και ευχάριστα. Όλα αυτά σας τα είπα τελικά για να καταλήξουμε σε ποιο σχήμα, ότι το σχήμα που σας προανέφερα προηγουμένως, ορμόνες, εγκέφαλος, συναισθηματική κατάσταση, με απότερο στόχο να δούμε το πώς η λήψη απόφασης μπορεί να επηρεαστεί, μπαίνει ουσιαστικά σε αυτή τη σχέση και ο τρόπος ζωής. Ο τρόπος ζωής σε όρους διατροφής, συνηθιών και του γενικότερου τρόπου ζωής. Έτσι. Ξαναλέω ότι απευθυνόμαστε και βάζουμε το NHL, ουσιαστικά εστιάσαμε, θα μπορούσαμε να είχαμε βάλει ακόμα και την... Αν και στο ερωτηματολόγιο που εμείς το τελικό που βάλαμε, βάλαμε το κομμάτι των νέων τεχνολογιών, αλλά το εξειδικεύσαμε στο κομμάτι των social media κυρίως, θα μπορούσε φυσικά να διερευνηθεί, να διευρυνθεί, συγγνώμη, το lifestyle και να μπουν και άλλες παράμετροι. Ωστόσο, επειδή εμείς είχαμε συγκεκριμένο κοινό στο οποίο κάναμε την έρευνα και ήταν το εργατικό δυναμικό, περιοριστήκαμε στο κομμάτι της διατροφής και των συνηθιών. Για την πληρότητα έτσι της παρουσίασης και για να σας καταλήξω ουσιαστικά στο NHL, το τελικό εργαλείο αποτελούνταν από 5 μέρη. Το πρώτο ζητούσαμε κάποια δημογραφικά στοιχεία, ηλικίες, φύλο. Το business frame, αν τους φρόντιζε στην πραγματικότητα, τους φροντίζει η εταιρεία, η επιχείρηση μέσα στην οποία εργάζονται, υπό την έννοια ότι πρακτικά, δηλαδή αν τους παρέχει φαγητό, για παράδειγμα, ή αν τους παρέχει αποζημίωση χρηματική για το φαγητό που μπορούν αυτοί να επιλέξουν να πάρουν. Επίσης, στο πλαίσιο αυτό είναι και το commuting, βάλαμε, δηλαδή αν η εργασία τους προσφέρει τρόπο να πηγαίνουν και να γυρίζουν από την εργασία τους. Το τρίτο πάρτα αφορούσε τους συναδέλφους και την ομάδα εργασίας μέσα στην οποία συμμετείχε ο συγκεκριμένος εργαζόμενος, διότι θεωρήσαμε πάρα πολύ σημαντικό να δούμε αν αυτό έχει επίδραση στις διατροφικές συνήθειες κάποιου. Και μάλιστα, έχω και ένα παράδειγμα, έτσι, συγγνώμη, έχει την παρουσίαση, έχω και ένα παράδειγμα προσωπικό. Κάποια στιγμή που έφυγα στην Αμερική για λόγους επαγγελματικούς, μέσα στο πλαίσιο της συνεργασίας μου με την Αμερική, με την εταιρεία, μου είχαν πει ότι δεν χρειάζεται να παίρνεις πρωινό, θα παίρνεις πρωινό στο γραφείο, έχουμε φροντίσει και για το μεσημεριανό κτλ. Όταν είδα το πρωινό, έπαθα μεγάλη πλάκα, διότι τίποτα από αυτά που είχε πάνω ο μπουφές δεν μπορούσα να τα καταναλώσω. Ήταν γεμάτο τρανς λιπαρά, ήταν υπερβολικά υψηλής περιεκτικότητας σε ζάχαρη. Τα σνακς επίσης σε κάθε σημείο του γραφείου υπήρχαν μπισκότα, πώς τα λένε, ζαχαρωτά, παντού. Και μάλιστα κάποια στιγμή όταν είπα ότι εγώ τίποτα από αυτά δεν μπορώ να καταναλώσω, διότι δεν τα τρώω, μου φέρανε γιαούρτι από Ελλάδα, Greek yogurt. Εκεί χάρηκα εγώ πάρα πολύ, πάω λοιπόν να φάω το γιαούρτι, τρώω μία μπουκιά, ήταν πραγματικά, σας μιλάω, ζάχαρη με λίγο γιαούρτι. Η αλήθεια είναι λοιπόν, γιατί σας το λέω αυτό, αντιστάθηκα τις πρώτες 3-4 ημέρες,
αλλά μετά αναγκαστικά, επειδή δεν είχα τη δυνατότητα, μπήκα στους ρυθμούς της ομάδας εργασίας με την οποία εγώ δούλευα. Και φυσικά έφυγα με παραπανήσια κιλά από την Αμερική. Οπότε θεωρούμε ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό το κατά πόσο μπορεί κάποιος να επηρεάσει τις συνήθειές μας, τις διατροφικές, όταν είναι μέλος μιας ομάδας εργασίας. Το τέταρτο είναι, είναι το NHL που σας είπα, το οποίο θα σας το δείξω κιόλας πιο συγκεκριμένα. Στόχος είναι αυτού του subscale ουσιαστικά να μπορέσουμε να κατηγοριοποιήσουμε τους ανθρώπους, τους συμμετέχοντες μάλλον της έρευνάς μας, κατά πόσο αν η διατροφή τους και οι συνήθειές τους είναι ικανές να μπορούν να ενθαρρύνουν το να διατηρούν μια συναισθηματική ισορροπία με βάση αυτά που σας είπα παραπάνω. Και το τελευταίο part είχε να κάνει με την διαδικασία της λήψης απόφασης. Να πω ότι το εργαλείο αυτό φυσικά το ελέγξαμε και για αξιοπιστία και για εγκυρότητα και είναι ένα αξιόπιστο εργαλείο μέσω της στατιστικής ανάλυσης που εμείς διεξήγαμε. Περάσαμε και σε factor ανάλυσης, κάναμε principal component ανάλυση, το οποίο μας έδωσε ιδιαίτερα ενδιαφέροντα έτσι, συμπεράσματα. Βρήκαμε πολύ ενδιαφέροντα δηλαδή πράγματα, αλλά έτσι συμπερασματικά με κάποιες μικροδιορθώσεις στο εργαλείο αυτό μπορεί να γίνει ένα εξαιρετικά φοβερό εργαλείο με το οποίο θα μπορούμε να μετράμε ουσιαστικά και τη συναισθηματική ισορροπία κάποιου και φυσικά και τη σχέση που μπορεί να έχει με την λήψη απόφασης. Εδώ είναι το subscale στο οποίο αναφερόμουν προηγουμένως. Ομαδοποιήσαμε ουσιαστικά δηλαδή βρήκαμε τις τροφές οι οποίες συμπεριέχουν όλα τα παραπάνω στοιχεία που σας ανέφερα και βάλαμε τους συμμετέχοντες να απαντήσουν σε μία πεντάβαθμη κλίμακα με το αν καταναλώνουν ή δεν καταναλώνουν και σε τι βαθμό καταναλώνουν μάλλον κάποιες από αυτές τις ομάδες τροφών και συνηθιών που υιοθετούν. Φυσικά, μετά το τέλος της παρουσίασης, είμαι στη διάθεσή σας, αν θέλετε, να σας δώσω και ολόκληρο το εργαλείο και να συζητήσουμε και από αυτού, εννοείται. Εδώ πέρα είναι η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την έρευνα που διεξήγαμε, που σας είπα, την άνοιξη και το καλοκαίρι, ουσιαστικά επαναλαμβάνεται. Και λίγο πριν κλείσω, δύο διαφάνειες, δεν θα φάω πολύ χρόνο ακόμα, έτσι λίγο για την πληρότητα της παρουσίασης και αυτού που σας λέω για την έρευνα. Η έρευνα λοιπόν που διεξήγαμε, ξαναλέω, έγινε τον Μάιο με τον Ιούλιο του 2021. Θα βάλω εδώ ένα μικρό αστεράκι, διότι μόλις είχαμε βγει από την καραντίνα, που είναι μια παράμετρος αρκετά σημαντική, την οποία δεν λάβαμε, δεν μπορούσαμε τέλος πάνω στην περίοδο εκείνη τη στιγμή που ξεκινήσαμε που κάναμε release το εργαλείο αυτό, να το συμπεριλάβουμε. Οπότε έχει και αυτό την σημασία του. Το λέω σαν έτσι ένα limitation το οποίο είχαμε, που μπορεί να έχει κιόλας δηλαδή η έρευνα. Το 57% γυναίκες, το 75% προέρχονταν από τον ιδιωτικό τομέα, καθώς επίσης και το 43% περίπου είναι άνθρωποι που κατέχουν κάποιον μεταπτυχιακό τίτλο. Επίσης σημαντικό, το 60% των συμμετεχόντων είναι παντρεμένοι. Όπως σας είπα πριν, στόχος είναι το NHL να κατατάξει σε μία από τις 4 κατηγορίες, ανάλογα λοιπόν με τις συνήθειες που έχει, το κατά πόσο φιλτραριζόμενο πάντα από τις ορμόνες και την χημική σύνθεση του εγκεφάλου εκείνη τη στιγμή που προκαλείται από τις συνήθειες αυτές, έτσι λοιπόν εμπλέκεται εκεί ο εγκέφαλος, κατά πόσο λοιπόν μπορεί να επιτύχει να ενθαρρύνει μια ισορροπία συναισθηματική. Είναι η χαμηλή συναισθηματική ισορροπία, η μέση χαμηλή, η μέση υψηλή και η υψηλή συναισθηματική ισορροπία. Το 61% βρέθηκε ότι είχε μία μέση υψηλή συναισθηματική ισορροπία. Οπότε έτσι συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι όντως ένας υγιεινός τρόπος ζωής μπορεί να επηρεάσει τη συναισθηματική μας κατάσταση πάντοτε μέσω ενός φροντισμένου εγκεφάλου.
Η άσκηση βοηθάει στη ρύθμιση της κορτιζόλης, που γενικότερα η κορτιζόλη δημιουργεί πολλά έτσι, όχι καλά σωματικά συμπτώματα. Και φυσικά ένας υγιεινός, μια υγιεινή, ένα υγιές διαιτολόγιο μπορεί να μας βοηθήσει στο να διατηρούμε μια συναισθηματική ισορροπία. Πράγμα το οποίο φυσικά έχει προεκτάσεις σε πάρα πολλούς τομείς. Είμαι στη διάθεσή σας και να μοιραστώ και τα ερευνητικά μας αποτελέσματα και για οποιαδήποτε απορία, οποιαδήποτε παρατήρηση. Ξαναλέω, το βασικό μου, είμαι ναυπηγός μηχανολόγος μηχανικός. Είναι το βασικό μου πτυχίο. Τώρα βρέθηκα να ασχολούμαι με το διδακτορικό μου, με τη συναισθηματική νοημοσύνη και με τις μορφές διοίκησης. Οπότε είμαι πάρα πολύ ανοιχτός σε οποιαδήποτε παρατήρηση, γιατί στόχος μου είναι να βελτιωθώ και εγώ προσωπικά ως ερευνητής, αλλά να βελτιώσουμε και τα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούμε για να έχουμε το όσο το δυνατόν πιο έγκυρα αποτελέσματα. Οπότε αυτά είναι τα στοιχεία επικοινωνίας μου. Είμαι στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.